Χριστός αμήν. Βασιλεύς ουράνιον παράγεται το πνεύμα της αληθείας, ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα σφυγάς ημών. Αμήν. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο που διαθέτει ο άνθρωπος εδώ στη γη και δεν είναι δικό του, αλλά είναι δωρεά από ψηλά, είναι το κεφάλαιο της πίστεως. Δηλαδή, ό,τι πιστεύουμε και είναι αντικείμενο λατρείας, αυτό είναι και ο θησαυρός του ανθρώπου. Πιστεύουμε και βλέπουμε. Πιστεύουμε και κατανοούμε. Καταλαβαίνουμε αυτά που δεν καταλαβαίνουν οι πολλοί. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά. Η πίστη που έχουμε και είναι ο θησαυρός μας, είναι το μέσο με το οποίο κατανοούμε, καταλαβαίνουμε τα για τους πολλούς ακατανόητα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι η πίστης είναι το μέσο με το οποίο ελέγχουμε αυτά που ελπίζουμε. Ελέγχουμε. Επαναλαμβάνω. Ελέγχουμε αυτά που ελπίζουμε. Έχετε γνώση ότι το φίδι όταν διατρέχει κίνδυνο να χάσει τη ζωή του, το μόνο που κάνει είναι να κουλουριαστεί και να βάλει μέσα στην κουλούρα το κεφάλι. Δεν το ενδιαφέρει αν του κοπεί το σώμα. Το κεφάλι το ενδιαφέρει. Γιατί για το φίδι το παν είναι το κεφάλι. Είναι το κεφάλαιο. Ο Χριστός, για να δείξει ότι η πίστη που εμείς έχουμε και τον λατρεύουμε είναι το άλφα και το ωμέγα, ότι είναι το κεφάλαιο της ζωής μας, δίνει μία συμβουλή. Να είστε, λέει, φρόνιμοι σαν το φίδι. Φρόνιμοι εννοεί μυαλωμένοι σαν το φίδι. Και να φυλάτε σαν το φίδι το άλφα και το ωμέγα, το κεφάλαιο της ζωής σας, που είναι η πίστης. Γι' αυτό λέει,
Έχεις μυαλό, αγαπάς τον Χριστό. Τότε, πάνω απ' όλα, είναι το κεφάλαιο που λέγεται πίστης. Φρόνιμοι λοιπόν, να είμαστε σαν το φίδι, να φυλάμε την πίστη μας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που κήρυξε σε όλη την Ελλάδα, για το θησαυρό που λέγεται πίστη, γιατί είναι θησαυρός. Θησαυρός γιατί είναι αποκάλυψη, είναι δωρεά, δεν είναι μια ανθρώπινη επινόηση. Δεν το επινόησε η ανθρώπινη λογική και είναι έργο ανθρώπου, αλλά είναι αποκάλυψη. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος μας φανέρωσε το θησαυρό, αυτό που λέγεται πίστη. Γι' αυτό λέει, αν το έχουμε προσέξει, όπου είναι ο θησαυρός ημών, εκεί που είναι, λέει, ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Είναι ο θησαυρός στην Θεία Αποκάλυψη, εκεί είναι και η καρδιά σου. Είναι ο θησαυρός στα υλικά αγαθά, εκεί είναι και η καρδιά σου. Όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών. Εκεί είναι και η καρδιά. Και σίγουρα ο θησαυρός, αφού λέγεται θησαυρός, φυλάσσεται. Έχει φύλακα και το φυλάει. Θησαυρός χωρίς να υπάρχει φύλακας δεν νοείται. Δεν είναι θησαυρός. Και ο Κύριος λοιπόν λέει, θα το φυλάτε το θησαυρό που σας έδωσα. Δεν θα το πετάτε στα ποδάρια των απίστων. Γιατί αυτοί δεν καταλαβαίνουν το θησαυρό αυτό. Δεν το καταλαβαίνουν το θησαυρό της πίστεώς μας. Το κλωτσάνε, το πατάνε. Εμείς πιστεύουμε σε ένα Θεό που είναι τρία πρόσωπα. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο θησαυρός μας. Εάν σας ζητούν, λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τα υπάρχοντά σας, τα υλικά αγαθά, δώστε τα. Και εννοεί, δεν εννοεί να σου πει δώσε μου τα έτσι απλώς, με κάποιο τίμημα. Δηλαδή, μου τα δίνεις ή σε σκοτώνω, θα τα δώσεις. Αν όμως σας ζητούν, λέγει, το θησαυρό που έχετε μέσα σας και λέγεται πίστη, Δεν δίδεται. Μόνο προδίδεται. Μόνο προδοσία γίνεται. Γιατί τον είχε και ο Ιούδας στο θησαυρό και τον πρόδωσε και τον πούλησε και δεν σταυρώθηκε. Μόνο έτσι δίνεται ο θησαυρός Χριστός, η Αγία Τριάδα, στα σκυλιά. Μη δότε τα Άγια της Κυσή. Μην τα δίνετε. Θα μου πείτε, θεωρία μας λες. Δεν βλέπουμε
τον θησαυρό που λέγεται Χριστός. Δεν το πιάνουμε με τα χέρια μας, δεν τον ακούμε με τα αυτιά μας να μας μιλάει, ούτε και τον βλέπουμε με τα μάτια μας. Και καλούμεθα, αφού δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να έχουμε χειροπιαστές αποδείξεις, καλούμεθα, με το μέσο που λέγεται, με το όργανο που λέγεται πίστη, να το προσεγγίσουμε. Λέγει, ο πιστεύων εις εμέ, λέει ο Κύριος, εκείνος που πιστεύει σε μέ, καν αποθάνει, ζήσετε. Και όταν ακόμα πεθάνει, θα ζήσει ή ζει. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, ναι, η πίστη που διαθέτεις ανάλογα με τη δύναμη που έχει σου δίνει και τα χειροπιαστά σημάδια για να διαθέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία του Χριστού. Η πίστη. Έχεις λίγη πίστη, λίγο θα καταλάβεις. Δεν έχεις την πίστη, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και ο πολύς ο κόσμος που δεν έχει σχέση, δεν έχει επικοινωνία με το όργανο της πίστεως, με την πίστη δηλαδή, είναι νερόβραστος, είναι κρύος και παγωμένος απέναντι στα θεία. Είναι κρύος και παγωμένος. Και βάζει τούτο εδώ τη λογική να δώσει εξήγηση, να δώσει ερμηνεία σε πολλά που δεν ερμηνεύονται αλλιώς παρά μόνο με την πίστη. Γι' αυτό ακούμε και πολλούς να λένε, πήγα επάνω να δω τι υπάρχει ή κατέβηκε κανείς από εκεί για να μου μεταφέρει, να δω κι εγώ τι είδε εκείνος εκεί που πήγε για να πιστέψω. Πάει με τη λογική να κατανοήσει αυτά που δεν τα αντέχει η λογική. Δεν τα αντέχει η λογική με κανένα τρόπο. Δεν τα μπορεί, δεν τα σηκώνει. Είναι εντελώς αδύνατη η λογική να εξηγεί στα θεία. Για πες τα πίσω. Μία συγγενής μου γρήγορα, λίγο, πήγε διακόσμη. Στα Ιεροσόλυμα, μία συγγενής μου, και όταν γύρισε μας λέει στο σαλόνι που ήρθε να με συλληπιθεί, μα κι εγώ πήγα στα Ιεροσόλυμα, δεν κατάλαβα τίποτα. Αυτή ήταν η εντύπωση από το Ιεροσόλυμα. Λοιπόν. Προσκύνησανε και δεν κατάλαβα τίποτα. Λοιπόν. Τότε τι πήγες, της λέω, να κάνεις. Λοιπόν. Πήγα να δω. Επαναλαμβάνω. Η πίστη, είπα, είναι αποκάλυψη. Ο Κύριος είπε ότι παντί το ετούντι δοθήσετε σε κάθε έναν που έχει την καλή διάθεση, την καλή διάθεση να μου ζητήσει, θα του δώσω όσοι είναι και η διάθεσή του. Υπάρχει αναλογία. Θέλεις λίγο, λίγο θα πάρεις. Θέλεις πολύ, πολύ θα πάρεις. Καθόλου δεν θέλεις, καθόλου δεν παίρνεις. Εκεί υπάρχει νέκρα, νεκροταφείο. Τα θεία για σένα είναι ανύπαρτα. Πέρα για πέρα. Είναι ανύπαρτα.
άλλος αγωνίζεται όσο μπορεί. Εκεί το μετράει ο Θεός, γιατί είναι ανάλογα με τη δύναμή του, ας είναι λίγη και του δίνει πολύ. Άλλος θυσιάζει τη ζωή του για τα θεία. Εκεί του γίνεται φανέρωμα. Εκεί υπάρχει το μεγαλείο. Βλέπει με ένα τηλεσκόπιο και ελέγχει τα όρατα. Τα ελέγχει τα όρατα. Ώρα καλή, πατήρ Παΐσιος. Μια ζωή τη θυσίασε στο Θεό και ο Θεός του είπε, βλέπε, κατάλαβε, μετάφερε και σε άλλους. Και μετέθεται ο πατήρ Παΐσιος από τα μεγαλεία όπου ο ίδιος έβλεπε. Γιατί πολλά πρόσφερε, μάλλον πρόσφερε ολόκληρη τη ζωή του. Τι είναι η πίστης? Ελπιζομένων υπόστασης. Προσέξτε το, να το εξηγήσω. Ελπιζομένων υπόστασης. Τι είναι υπόσταση? Τι είναι η λέξη υπόσταση? Λέει, είναι εκείνον που εμείς ελπίζουμε να βρούμε στην άλλη ζωή την πραγματικότητα. Η υπόσταση είναι η ύπαρξη, η πραγματικότητα. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η ουσία του αντικειμένου που πιστεύουμε και ελπίζουμε να το δούμε. Τι ελπίζουμε? Προσδοκώ Ανάσταση νεκρό. Το ελπίζουμε, κύριε το πράγμα. Τώρα είμαστε ζωντανοί, δεν βλέπουμε την Ανάσταση νεκρών. Αλλά ποιο είναι εκείνο που μας κάνει να δεχόμαστε ότι η Ανάσταση των νεκρών θα γίνει και είναι πραγματικότητα? Η πίστη. Χωρίς αυτό, χωρίς την πίστη, δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις στην Ανάσταση των νεκρών. Γιατί η πίστη είναι η ουσία του αντικειμένου. Αυτή μας φέρνει μπροστά στα μάτια την Ανάσταση των νεκρών. Αυτή μας φέρνει μπροστά στα μάτια τον ίδιο τον Κύριο. Χωρίς αυτή δεν γίνεται τίποτα. Με την πίστη ελέγχουμε. Ελπιζομένων, λέει, υπόστασης, δηλαδή πραγματικότητα σε πράγματα που τα μάτια δεν τα βλέπουν, αλλά τα βλέπει πίστη και μας τα μεταβιβάζει, αλλά και ακόμα είναι όργανο ελέγχου η πίστη. Όργανο ελέγχου. Φοβερό πράγμα. Αυτός που διαθέτει πίστη, αν είναι 24 καρατίων, καθαρός χρυσός η πίστη, έχει κατεβασμένο τον ουρανό μπροστά του. Τον έχει κατεβασμένο τον ουρανό. Να τον εσκοτώνεις, να το κάνεις λιανά τα κόκαλα ένα-ένα, έχει αγκαλιάσει το θησαυρό που δια της πίστεως βλέπει, δεν τον αποχωρίζεται, τη ζωή αυτή, την πρόσχερη, τη θυσιάζει, αλλά δεν θυσιάζει το κεφάλι της πίστεως. Το ζει, είναι αγκαλιά, τον μαγνητίζει, τον γλυκαίνει, τον καίει εσωτερικά. Γι' αυτό και οι Άγιοι, πως τον Σπάρος πάνω χάρη, που ήταν γυμνός, ένα ρούχο φόραγε χειμώνα καλοκαίρι, δεν κρύωνε, ούτε ζεστανότανε. Γιατί μια απεριόριστη αναλογία από το θέαμα του ουρανού, το χειμώνα τον ζέστερε και εξουδετέρωνε το ψύχος έξω και το καλοκαίρι τον δρόσιζε. Γιατί τη ζέστη ήταν για το σώμα. Αυτός είχε εσωτερικά και το air condition ζέστη και κρύο. Μα πώς, λέγει, του κόβανε το πόδι και άντεχε? Πώς του βγάζανε τα μάτια και άντεχε? Πώς του τραβάγανε τη γλώσσα και τη ξεριζώνανε και μίλαγε?
αυτό το πώς το ερμηνεύει μόνο η πίστη. Γιατί και μάτια και χέρια και γλώσσα και τα πάντα είναι ο Κύριος. Λέει, από το μηδέν μας έκανε. Μπορεί με τη δύναμή του το μηδέν να μιλάει. Ο άνθρωπος δηλαδή που του λείπουν τα μάτια και να βλέπει. Του λείπει το κεφάλι, όπως ο Άγιος Λογκύρος του κόψαν το κεφάλι του Αγίου Λογκύρου και περπατούσε. Βέβαια, του κόψαν το κεφάλι του Αγίου Λογκύρου. Αυτό. Ο Αγίου Λογκύρος είναι ο εκατόνταρχος που ήταν κάτω από τη Σταυρό. Τι είμαι Σταυρός. Αυτό το έχω διαβάσει για τον Άγιο Διονύσιο, τον Αεροπαγίτη. Περπάταγε. Και τον Άγιο Λογκύρου. Είπα και τώρα, μην κόψω τον ερμό τώρα, έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η πίστη είναι και μάτια και χέρια και πόδια και περιβάλλον. Αυτή μας δίνει, η πίστη μας δίνει τη βεβαιότητα ότι υπάρχουν αυτά που δεν βλέπουμε. Ότι φαίνονται αυτά που δεν φαίνονται. Ότι ο παράδεισος είναι ζωή, χώρα ζώντων. Και ότι ο παράδεισος που για τον πάρα πολύ κόσμο, για τον πάρα πολύ κόσμο, είναι αντίπαρτος, για τον πιστεύοντα άνθρωπο, για εκείνο που πιστεύει, είναι πραγματικότητα από αυτή τη ζωή που περπατάει, που κινείται, που ζει, που μιλάει, που ακούει. Είναι από αυτή τη ζωή πραγματικότητα ο παράδεισος. Ο Χριστός, όταν ήταν στον κόσμο, κήρυξε το Ευαγγέλιο του. Ήταν τότε που το κήρυτε Λόγος Θεού. Λόγος Θεού. Θα αναφέρω 3-4 που είπε ο Χριστός και που πήραν σάρκα και οστά και έγιναν. Αλλά δεν για να το δούμε. Πριν από το πάθος του, πριν από τη σταύρωσή του, είπε, όταν είδε τα όμορφα κτίρια της Ιερουσαλήμ, δεν θα μείνει, στο μαθητάς το είπε και στον κόσμο που τον άκουγε, δεν θα μείνει πέτρα στην πέτρα. Θα ισοπεδωθούν όλα τα κτίρια για το έγκλημα που επρόκειτο να κάνουν, να σταυρώσουν το γύρο. Είναι ένα από τα εγκλήματα που δεν υπάρχει άλλο. Όλη την ανθρωπότητα να σκοτώσει, δεν φτιάχνεις τη ζωή του Κυρίου, δεν φτιάχνεις ένα Κύριο, πως δεν το κάνουμε και ένα πράγμα. Εδώ λέει μια ψυχή έχει, ανθρώπινη έχει τόσο αξία όσοι και πάρα από ό,τι έχει ο κόσμος. Όχι του Κυρίου η ζωή. Λοιπόν, είπε όταν θα πήγαινε στα πριν πάει σταυρωθεί δηλαδή, είπε ότι θα ισοπεδωθούν τα Ιεροσόλυμα. Και μετά τη σταυρωσή του, ακριβώς περίπου 40 χρόνια, ισοπεδώθηκαν. Κατέβηκε ο αυτοκράτορας Τίτο της Ρώμης, τα ισοπαίδωσε όλα και διασκορπίστηκε το Ισραήλ από το 70 μέχρι το 1948 σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Δεν υπήρχε κράτος Ισραήλ. Το 48 έγινε. Και είπε ο Κύριος, και αυτό το είπε, άχρη καιρού, μέχρι ορισμένο χρόνο. Τότε το κήρυξε. Και έγινε μετά. Είπε ο Κύριος, άλλο θα αναφέρω άλλο παράδειγμα, γιατί
αν θα πάρουμε και τα ανθρώπινα ακόμη, από τα ανθρώπινα, αυτά που ζούμε, δεν υπάρχει τίποτε που να μην στηρίζεται στην πίστη. Πριν φτάσουμε εκεί θα πούμε αυτά που έχω συνέχεια να πω. Είπε στους μαθητάς του, το κήρυγμα που εσείς θα το διαδώσετε σε όλο τον κόσμο, την ώρα που το έλεγε, δεν είχε να ξεκινήσει να το διαδώσουν στον κόσμο, ήτανε απλός λόγος, απλό κήρυγμα. Θα διαδοθεί όπως παίρνουμε το σπόρο μέσα στη γη, αθόρυβα, όχι με όπλα και με δύναμη ανθρώπινη. Δεν θα φαίνεται η δύναμη, πουθενά δύναμη ανθρώπινη. Διαδόθηκε και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Σε όλη την οικουμένη το κήρυγμα αυτών των Αποστόλων που τους εμπιστεύθηκε ο Κύριος διαδόθηκε. Διαδόθηκε. Δεύτερο λοιπόν είναι ότι τους είπε θα το κηρύξετε αθόρυβα. Οι μαθητές τα άκουγαν τότε, δεν είχαν μπει στο χώρο της πίστεως ακόμη, μπήκαν την Πεντηκοστή που κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο, τότε κατανόησαν, τότε πήραν και τη δύναμη να κηρύξουν. Τότε. Είπε λοιπόν ο Κύριος μας ότι θα διαδοθεί το κήρυγμα και διαδόθηκε το κήρυγμα. Δεύτερον, τρίτον, ξέρετε, τους είπε στους Αποστόλους, η Εκκλησία μου που τώρα είστε εσείς οι λίγοι και που θα προωθεί όπως είπαμε προηγουμένως θα είναι δυνατή, πιο δυνατή από όλα τα ανθρώπινα, από κάθε ανθρώπινη δύναμη και από σατανική δύναμη ακόμη πιο δυνατή. Δεν θα μπορέσει την Εκκλησία που εγώ, ο Κύριος δηλαδή, ίδρυσα εδώ στη γη, δεν θα μπορέσει να αντικρεμίσει κανείς. Θέλω να κάνω μία παρένθεση. Γιατί πολύ εύκολα είναι απατεώνας ο διάβολος. Φέρνει στα μάτια μας μπροστά συνήθως τα κακά της Εκκλησίας και λέει ο άλλος, να, τη βλέπεις την Εκκλησία ποια είναι. Για να μην βλέπουμε ποια είναι η Εκκλησία στην πραγματικότητα. Είναι σαν αυτό που κάνουμε, βλέπουμε έναν άνθρωπο να πέφτει σε ένα ελάττωμα και σαν άνθρωπος πέφτει σε ένα ελάττωμα και προσπαθεί μια ζωή ολόκληρη να κάνει το καλό. Και στεκόμαστε στο ελάττωμα και λέμε, να τον εαυτός ήτανε. Βλέπεις, αυτός και μας έκανε τον Άγιο. Μας έκανε τον Άγιο. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι χριστιανός δεν θα έχει την πτώση του, δεν θα πέσει σε αμαρτήματα. Το συλλαμβάνει λοιπόν ο φακός μας κάποια στιγμή που κάνει ένα αμάρτημα και λέμε ο υποκριτής, του βάφουμε ολόκληρη τη ζωή. Το ίδιο κάνει και για την Εκκλησία ο πειρασμός, είναι του πειρασμού το έργο αυτό, του διαβόλου καθαρό. Βλέπει τον ιερέα τον Α, τον Β, που είναι αντιπρόσωπος της Εκκλησίας, του Χριστού στη γη δηλαδή. Και λέμε αυτή είναι η Εκκλησία. Και δεν βλέπουμε το Παΐσιο, τον Γρηγόριο, τον Βασίλειο, τον Αθανάσιο, τους Αγίους, εκείνους που έχουν φύγει και έχουν αγιάσει και εκείνους που ζουν ακόμη. Μας βάζει μαύρο πανί. Αυτή είναι η Εκκλησία. Είναι η τέχνη του διαβόλου για να δείξει ότι η Εκκλησία αποτελείται μόνο από αμαρτωλούς και απέσιους ανθρώπους. Είναι τέχνη του αυτή. Τελείωσε, τέχνη του. Είπε όμως ο Κύριος, παρότι είμαστε με αδυναμίες εμείς, όλοι έχουμε αδυναμίες,
με τις αδυναμίες μας, αλλά με την πίστη μας, με τη δική του δύναμη, η Εκκλησία θα είναι νικήτρια στα του κόσμου πράγματα. Λέει, αυτή είναι η μοναδική νίκη που πραγματοποιεί η Εκκλησία στον κόσμο, η πίστη με την οποία ζουν οι πιστοί χριστιανοί. Πιστεύεις, ζεις. Πιστεύεις, νικάς. Εγώ θα ζείτε. Ενίκησα τον κόσμο. Ο Κύριος είπε ότι θα βρισκόσαστε και θα έχετε απέναντί σας λύκους που είναι έτοιμοι να σας κατασπαράξουν. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, καθημερινά τους δάγκωναν τους Αποστόλους οι λύκοι, οι άπιστοι, αυτοί που ήσαν εχθροί της Εκκλησίας του Χριστού, εχθροί των Αποστόλων και που έπαιρναν εμπόδιο στο έργο το αποστολικό. Τους δάγκωναν και με πληγές και με φυλακές και με πείνα, δαγκώματα λύκων ήταν αυτά. Αλλά όμως, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το σπουδαίο είναι ότι πολλοί από τους λύκους που τους δάγκωσαν τους Αποστόλους, προσέξτε το, πολλοί από τους λύκους που δάγκωσαν τους Αποστόλους έγιναν πρόβατα και αρνιά. Έγιναν πρόβατα και αρνιά. Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο που το ξέρουμε, λύκος ήταν ο Απόστολος Παύλος, που προσπαθούσε να φάει τα αρνιά του Χριστού. Και από λύκος έγινε αρνή. Έχει όποιος διαβάζει την ιστορία της Εκκλησίας μας, την ιστορία, θα δει πολλούς επάρχους, πολλούς βασιλείς, πολλούς διοικητές να είναι κατά του χριστιανισμού, να σκοτώνουν χριστιανούς και να αλλάζουν να γίνονται χριστιανοί, να παίρνουν τη θέση των χριστιανών, των μαρτύρων χριστιανών. Να γίνονται και αυτοί θύματα, να θυσιάζονται στο βωμό της αγάπης του Χριστού. Αυτά γίνονται και θα γίνονται γιατί τους τα αποκάλυπτε το όργανο της πίστεως. Η πίστη είναι το κεφάλαιό μας, τελείως. Δεν υπάρχει άλλο κεφάλαιο που να μας φέρνει κοντά στον Χριστό και να μας δείχνει τα γεγονότα όπως είναι. Όπως είναι. Θέλω να ένα γεγονός που μας το γράφει η Αγία Γραφή, να το προσέξουμε λιγάκι. Λέει, το ξέρουμε όλοι, το προσπερνάμε ντούκου, σαν να είναι μία απλή ιστορία, σαν να είναι ένα απλό γεγονός και άλλοι σαν ένα παραμύθι. Λέγει λοιπόν η Αγία Γραφή, τα δύο αδέλφια Κάιν και Άβελ βγήκαν να προσφέρουν θυσία στο Θεό και ο Κάιν γύρισε και σκόρδισε τον Άβελ, τον μικρό αδερφό. Γιατί λέγει ο Θεός τη θυσία του μικρού τη δέχτηκε, του μεγάλου δεν τη δέχτηκε. Προφανώς αυτό λέει, προσέξτε, γιατί δέχεται ο Θεός και δεν δέχεται θυσία. Του ζητάμε και μας δίνει ή δεν μας δίνει. Δεν είναι θέμα δίνει δεν δίνει, είναι θέμα είμαι ή δεν είμαι καθαρός. Βλέπω ή δεν βλέπω. Εκεί είναι το θέμα όλο. Είναι θέμα προσωπικό, αν πάρω ή αν δεν πάρω. Δεν είναι θέμα του Θεού. Γιατί η καθαρότητα με κάνει να πλησιάζω το Θεό. Η βρωμιά με κάνει να απομακρύνομαι από το Θεό. Οπότε όσο και να φωνάξω δεν θα με ακούσει αν απομακρύνομαι. Λοιπόν ο Άβελ του πρόσφερε θυσία. Τη δέχτηκε ο Θεός. Θέλω να προσέξετε τι θα διαβάσω. Από τον Ιερό Χρυσόστομο.
ο Άβελ και σωστά του προσφέρε και καλά δώρα. Και σωστά, προσέξτε το αυτό, η λέξη σωστά έχει όλη τη σημασία της προσφοράς που κάνουμε στον Κύριο. Την κάνει σωστά την προσφορά σου. Είναι καθαρή η προσφορά σου. Έχεις επικοινωνία με τον Κύριο καθημερινή και του λες, έλα να με καθαρίσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι έχω βρωμιά μέσα μου. Έχεις κάνει σχέση με τον συνανθρωπό σου δίπλα σου. Βγάζεις μια δεκάρα από αυτά που δεν έχεις, που λέει ο λόγος, να τη δώσεις σε αυτό που πεινάει την εποχή που περνάμε. Ό,τι ζητήσεις, ό,τι προσφορά του δώσεις του Κυρίου, πνευματική, θα τη δεχθείς σαν του Άβελ. Έχει ένα μυστικό όμως, προσέξτε το. Λέει, επαναλαμβάνω, και σωστά του πρόσφερε και καλά δώρα. Αλλά και καλά του τα πρόσφερε. Αλλά όμως, προσέξτε το, ο Άβελ, ενώ του πρόσφερε του Θεού, προσέξτε το καλά, του πρόσφερε του Θεού και σωστά και καλά, ποια πληρωμή πήρε, ποια, ρωτάει ο Χρυσόστομος, ποια αμοιβή έλαβε, πόσο το πλήρωσε ο Θεός, προσέξτε το καλά, έχει μεγάλη σημασία, ποια αμοιβή τον πλήρωσε ο Θεός, σφάχτηκε από το χέρι του αδερφού του. Κοιτάξτε, δώρα δίνει στον Θεό και ο Θεός αφήνει τον αδερφό να το σφάξει. Αυτή είναι η πληρωμή που τα έκανε ο Θεός. Είναι πληρωμή. Ακούμε πολλές φορές να λένε, μα εγώ και στην εκκλησία πηγαίνω και ελεημοσύνη κάνω και το άλλο κάνω και τούτο και εκείνο και ο Θεός με αδικεί. Αυτή είναι, να το προσέξουμε, και σωστά και καλά δώρα πρόσφερε. Και πόσο τον πλήρωσε ο Θεός, τον πλήρωσε με τον οδοσφάξο αδερφός του. Και την καταδίκη, θυμόσαστε, λέει, τους είχε πει ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα, άμα θα φάτε από τον καρπό, θα πεθάνετε. Και έφαγαν και κουβαλάγανε την κατάρα οι δύο γονείς. Κουβαλάγανε κατάρα οι δύο γονείς. Την κατάρα που παραβίασαν το θέλημα του Θεού και βγήκαν από την αγκαλιά του Θεού. Έφυγε όταν κανείς, όταν λέει ο Θεός τον έδειξε τον παράδεισο, που ήταν και ορατός ο παράδεισος, και ορατός, αλλά κυρίως ήταν η αγκαλιά του Θεού που τους είχε. Τη στιγμή που διανοητικά και καρδιακά με το μυαλό και με την καρδιά είπαν «Δεν σε ακούμε», αυτομάτως τη στιγμή εκείνη βγήκαν μόνοι τους από το παράδεισο. Δεν τους έδιωξε. Όχι. Βγήκαν από το παράδεισο μόνοι τους, ολομόναχοι βγήκαν από το παράδεισο. «Μπαμπά, δώσε μου την περιουσία να πάω να ζήσω μόνος μου, ο άσωτος γιος». Αυτό έγινε. Και του είπε, πάρτε με παιδί μου. Σαν πατέρας δεν έφερε καμία τήρηση. Μόνο σου ξεχωρίζεις από τη στιγμή που λες, δεν σε χρειάζομαι. Και από εκεί πέρα αρχίζουν τα παρατράγουδα. Αυτή η Ελλάδα που θα τραβήξει το σκηνί της ακόμα παραπέρα, ταλαιπωρείται από τη βρωμιά που κουβαλάει. Διάβαζα χθες ένα βιβλίο. Που έγραφε το εξής. Ένας Άγιος το 640 περίπου μετά Χριστόν, το 640 μετά Χριστόν, είδε ένα όραμα στα Ιεροσόλυμα, δε όραμα, ότι ένα ποτάμι ολόκληρο από ακαθαρσίες, βρωμιά που δεν την άντεγες, εισέβαλε μέσα στο ναό της Αναστάσεως. Και μέσα ήσαν πιστοί, η λέξη πιστοί, χριστιανοί,
στο ιερό, ιερείς, αρχιερείς, διάκοι και ούτω καθεξής. Και έπεσε όλους και τους λέρωσε. Όλους, δεν άφησε κανένα. Που σημαίνει ότι καθαροί δεν υπήρχαν. Καθαροί δεν υπήρχαν. Και ο Άγιος που το είδε είπε ότι δεν βλέπω καλή συνέχεια στα Ιεροσόλυμα. Κατεβαίνει ο βασιλιάς Χοσρόης από την Περσία με στρατεύματα, μπαίνει μέσα, τα κάνει όλα λίμπα που λέμε, σκοτώνει τον Αντάλο και τον καθεξής, γκρεμίζει και παίρνει το Τίμιο Σταυρό και τον πάει στην Περσία. Αυτό ήταν η εισβολή του βασιλιά της Περσίας, ένα αποτέλεσμα της άρνησης του Θεού και της βρωμιάς που είχαν. Δεν υπήρχε το χέρι του Θεού να τους κρατήσει από πάνω, το διώξανε μόνοι τους. Και εμείς σήμερα υποφέρουμε, γιατί κοιμόμαστε, είμαστε πεθαμένοι και δεν νοιαζόμαστε για τα θεία καθόλου. Και καθόλου. Είμαστε νεκροί εσωτερικά. Θα μας κολλάσουνε αυτοί που δεν πιστεύουν στον Θεό. Αυτοί που έχουν άλλη πίστη. Τι πίστη, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ο Άβελ λέγει λοιπόν, ο Άβελ πρόσφερε θυσία, την έκανε δεκτή ο Θεός, το λέει η Γραφή μέσα, και πληρώθηκε με το να το σκοτώσει ο αδερφός του. Αυτή ήταν η πληρωμή του. Επομένως, εδώ βλέπουμε ο αδερφός να είναι ο κακός και να ζει. Ο Άβελ να είναι ο καλός και να πεθαίνει. Να δέχεται στο κεφάλι του χτύπημα θανάτου και να πεθαίνει. Είναι αυτό που λέει ο λαός, προσέξτε το. Ο καλός λέει, καλό δεν έχει. Με τα μάτια μας. Με τα μάτια μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, για αυτό το γεγονός ακριβώς, το θάνατο του Άβελ και κάθε αθώου Άβελ. Ο Άβελ ήταν αθώος, θανατώθηκε από τον αδερφό του. Και οι αθώοι σήμερα, πόσοι αθώοι φεύγουν από τον κόσμο και ζουν τα τέρατα. Πού είναι ο Θεός να πάρει εκδίκηση, φωνάζουν. Πού είναι ο Θεός να πάρει εκδίκηση. Εσύ, εγώ, θα κανονίσουμε τη συμπεριφορά του Θεού για να πάρει, έλα κατέβα κάτω, πάρε εκδίκηση. Δηλαδή, το κατεβάσαμε στα δικά μας τα μέτρα. Αν θέλεις να πάρει εκδίκηση, θα πρέπει να πεις εκείνο που είπανε οι Άγιοι Τρισπέδες. Τους ρίξαν στο καμίνι μέσα και ήσαν Άγιοι. Και σαν Άγιοι έπρεπε να μείνει στο καμίνι μέσα, να είναι κάποιοι άλλοι στο καμίνι μέσα. Και όμως είπανε στο καμίνι μέσα, αδικήσαμε, ανομήσαμε και εισπράξαμε. Κάναμε αδικίες και την πληρώνουμε. Καταλάβαιναν ότι αν και δεν είχα πάρει μέρος αυτή σε θυσία στα είδωλα που κάνανε οι άλλοι οι Εβραίοι και πήγανε εγμάλω εκεί που πήγανε, πήγανε εγμάλω και θυσιάζαν στα είδωλα. Αυτοί όμως δεν είχαν θυσιάσει και όμως πήγανε στο καμίνι. Και βάλανε και τον εαυτό τους στην αδικία μέσα. Δεν είπανε, ξέρεις, εμείς είμαστε Άγιοι, τρία παιδιά που λατρεύουν τον Θεό μερανύχτα, ούτε βλάπτουμε, ούτε αδικούμε, το σκοτώνουμε και κοίταξε ο Θεός πώς μας κάνει. Αλλά είπαν εκείνο που είπε ο ληστής στο Σταυρό, δικαίως όνε πράξαμε απολαμβάνουμε. Δίκαια, αυτά που πράξαμε, αυτά και απολαμβάνουμε. Να ξαναπούμε εκείνο που είπε ο Κύριος. Ο Κύριος τι έπραξε και σταυρώθηκε. Κακό, άπαγε της βλαστημίας. Μόνο καλό και ευεργετήματα στον κόσμο. Μόνο καλό. Αυτός έκανε τον κόσμο ολόκληρο. Αυτός τον ουρανό, τη γη, τα άστρα, τα διοικεί, τα διευθύνει. Και έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε. Το σταυρώσανε. Και είπε για τον εαυτό του,
άσε μένα που είμαι χλωρόξυλο. Με ρίχνουν στη φωτιά για να με κάψουνε. Όλοι οι άλλοι που είναι ξερά, τι κάψιμο πρέπει να πάρουνε. Εγώ ήμουν χλωρό, είπε ο κύριος, και είμαι χλωρόξυλο. Δεν πρέπει να καώ, γιατί δεν καίγεται το χλωρό. Και όμως θα με κάψουνε, θα με θανατώσουνε, με σταυρό. Αυτοί που είναι όλοι ξερά ξύλα, δεν πρέπει να μείνει τίποτα όρθιο. Εκεί πρέπει να βάλουμε τα σταθμή δίπλα. Έτσι να βλέπουμε τα γεγονότα. Γιατί δεν ήρθαμε τώρα στη ζωή, τη παρούσα στιγμή και είμαστε αθώοι, αλλά μια ζωή ολόκληρη μέσα στην αμαρτία ζούμε. Όμως δεν πληρώθηκε ο Άβελ, μόνο με το σφάξιμο. Λέει, πληρώθηκε με το σφάξιμο. Όχι, πήρε ένα μέρος αμοιβής από εκείνη που θα πάρει, που θα πάρει στη συνέχεια εκεί πάνω. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει γευθεί τον παράδεισο, θα το γευθεί στη δευτέρα παρουσία. Πρόγευση του παραδείσου γίνεται τώρα. Πρόγευση. Πως δοκιμάζει η γυναίκα το φαγητό πριν γίνει, για να δει αν έχει γίνει. Έτσι και αυτοί που φεύγουν και πάνε και είναι για το παράδεισο, προγεύονται του παραδείσου. Εξ ολοκλήρου όχι. Εξ ολοκλήρου όχι. Λοιπόν, αν το προσέξατε, ο κύριος του είπε, δεν του είπε του ληστή, ξέρεις τώρα που θα πεθάνεις θα πάμε μαζί στη βασιλεία που μου ζητάς, αλλά εν το παραδείσο. Σήμερα με τεμού, έσαι εν το παραδείσο. Δεν θα πας στην κόλαση, αλλά εκεί που θα πας είναι παράδεισος. Ένα μέρος του παραδείσου. Μέρος, μερικός πληρώνεσαι. Θα πληρωθείς ολόκληρα όταν θα έρθει ο Κύριος. Λοιπόν, κανονικά, αυτό που δέχθηκε ο Άβελ, έπρεπε να το κανεδεχθεί οι γονείς. Ο Αδάμ και η Εύα. Αυτοί αμάρτησαν. Αυτοί άκουσαν πριν παραβούν την εντολή του Θεού, μη συλλογιστείτε να πείτε όχι, γιατί θα πεθάνετε. Το άκουσαν και δεν πέθαναν αυτοί, πέθανε ο γιος. Αντέχεις να δεις ένα γκολάκι σου να σου πεθάνει, όχι και μακριά. Αντέχεις, και εγώ το ίδιο. Δεν αντέχεις. Δεν αντέχεις. Μεγαλύτερη τιμωρία ήταν αυτή που δέχτηκε ο Αδάμ. Από ότι να πέθανε ο ίδιος και τέλος όλα. Είδε το παιδί του να φεύγει, τιμωρείται περισσότερο. Συμφωνείς, Τάσο? Άμα κάνεις το παιδί ή το εγγόνι, τιμωρία είναι μεγαλύτερη. Τελείωσε. Ο θάνατος είναι λύτρωση για τον άνθρωπο. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ενώ, άμα δεις το, από το δικό σου σπίτι να φεύγουν νέοι, τότε η τιμωρία σου δεν βαστιέται. Δεν βαστιέται με τίποτα. Ούτε ο Αδάμ και η Εύα ξέραν τι εστί θάνατος. Το μάθανε στο παιδί επάνω. Όταν δίνανε το παιδί τους. Μόνο τότε. Τότε. Δεν ξέρανε τότε. Φυσικά. Δεν ξέρανε κάτι. Έτσι. Λοιπόν. Αυτός λοιπόν που ήταν άξιος μεγάλης τιμής, ήταν Άβελ. Και αυτοί που έπρεπε να τιμωρηθούν, ο Αδάμ και η Εύα, ήταν άξιοι ποινής, όχι τιμής. Και όμως, αυτοί που ήταν άξιοι ποινής μένουν, αυτός που ήταν άξιος να πληρωθεί και καλά από τον Θεό, φεύγει με το θάνατο. Ο θάνατος άρα είναι τιμωρία? Όχι. Ο θάνατος δεν είναι τιμωρία. Και η Εκκλησία διαβάζει, εν χώρα ζώντων, δεν έχει πιάσει το μυαλό μας. Τα ακούμε, το λένε σε κάθε ακολουθία νεκρόσιμη, λέει, εν χώρα ζώντων πάει εκείνος που φεύγει. Έτσι έρχεται η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έρχεται κακό, και στο μεγαλύτερο τέρας που είναι χριστιανός βαπτισμένος, θα του πάνε, θα ψάλει την ακολουθία. Είναι μάνα. Η μάνα αρνείται το παιδί της, όπως και αν είναι, να του πει, παιδί μου καλώς όρισες. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Λέει, πώς του κάνει η κηδεία και είναι, λέει, τέρας ή κάνει ένα σωρό εγκλήματα. Μα έλα που είναι μάνα και πρέπει να το κηδεύσει, δεν πρέπει να το βγάλει έξω. Άλλο τι θα κάνει ο Θεός εκεί, άλλο θα κάνει εδώ η μάνα Εκκλησία. Μπερδεύουν τα καλώδια, γιατί δεν ξέρουν. Πώς το κάνουμε.
Τι διαθέσαμε εγώ και εμείς. Θεέ μου, ανάπαυσέ τον. Γιατί είναι ζωή ατελείωτη οι άλλοι. Δεν γίνεται άντε 50 χρόνια και τελειώσαν ή 40 ή 100 και τελειώσαν. Η άλλη ζωή είναι αιώνια ζωή. Λοιπόν, του έβγες άντε καλό ταξίδι και να πας με το καλό εκεί που πας. Λοιπόν, λέει ότι ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Άβελ και πεθαμένος μιλάει. Και πεθαμένος μιλάει. Το αίμα του. Πρέπει να πεις. Το αίμα του. Ξέχωρα από αυτό, ξέχωρα από αυτό. Λέει, οι γενναίες που μελετούν το γεγονός αυτό, ποιον ανεβάζουν ψηλά και ποιον κατεβάζουν γάμο. Τον καλό λένε καλά. Τον δοξάζουν. Για τον κακό λένε κακά. Μιλάει. Τον επαινούν οι γενναίες. Και αυτή είναι η εδώ πληρωμή. Αυτή είναι η εδώ πληρωμή που του κάνουμε εμείς το Άβελ. Υπάρχει και άλλη πληρωμή που την παίρνει εκεί. Όταν είπε ο Κύριος, να το προσέξουμε, μιλάει ο Κύριος και δεν προσέχουμε λιγάκι σε αυτά που λέει ο Κύριος. Λέει το εξής, ότι όποιος αφήσει τη μάνα του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του, τα παιδιά του και με ακολουθήσει και εδώ θα πληρωθεί και εκεί εκατονταπλασίων αλείψετε. Προσέξτε, εκατονταπλασίων αλείψετε. Τι σημαίνει αυτό? Που σημαίνει ότι κάπου αλλού πληρώνεται λίγο και εκεί θα πληρωθεί 100 φορές παραπάνω. Έχουν σημασία τα λόγια. Δηλαδή οι Απόστολοι που τον κήρυξαν πληρώνονται από εδώ από εμάς, τους δοξάζουμε και εκεί πληρώνονται 100 φορές ψηλά επάνω. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω? Τάκη, το καταλαβαίνεις? Ναι. Δεν είναι μόνο η πληρωμή που παίρνουν από το Θεό που είναι 100 φορές, τους πληρώνουμε και εμείς εδώ. Ο καλός έχει διπλόμισθο, διπλής τιμής αξιούστοσα. Έχω απορία πάνω σε αυτό. Για να ακούσω, Τάκη. Βλέπω για την αρετή του ο Άβελ, όπως είπατε, ναι, αμύφθηκε με τον θάνατό του. Ναι. Βλέπουμε το αντίστροφο, ότι για τις κακίες του ο Δαβίδ έγινε και προφήτης, δύο αμαρτήματα είχε κάνει, και επιχεία και φόρο. Και αμύφθηκε και έγινε προφήτης. Πώς είναι δυνατά? Η μετάνοια. Η μετάνοια δεν μετράει. Δεν μετράει η μετάνοια. Η μετάνοια από λίγος έγινε πρόβατο. Έγινε πρόβατο από εκεί και πέρα τελείωσαν όλα. Τελείωσε. Το θέμα είναι ότι εμείς βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε. Στέκω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης και προχωράω λίγο παραπέρα. Δηλαδή, θέλουμε τώρα καλά και στιγμή, τώρα την τιμωρία του κακού. Ναι, 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 ναι. Και από την άλλη μεριά ζητάμε για ό,τι καλό κάνουμε να πληρωθούμε τώρα. Αυτό λες τώρα εσύ. Αυτό λέω. Αυτό λες τώρα εσύ. Το σε ενδιαφέρει το τώρα να πληρωθείς και να ξεμπερδέψεις ή να έχεις υπόλοιπο αιώνιο. Εκεί είναι το και διαβάζω. Προσέξτε το. Περιμένουμε λοιπόν την Ανάσταση των νεκρών, που θα είναι η τελική πληρωμή. Τελική πληρωμή. Πες μου λοιπόν, γνώριζε ότι ο Θεός, ο Άβελ, γνώριζε ότι ο Θεός πληρώνει, δηλαδή δίνει μισθό σε εκείνους που εργάζονται. Για να συνεχίσω. Από πού? Ποιος τον είχε διδάξει? Ποιος την διδάξει τον Άβελ, ξέρεις ότι για τα καλά που κάνεις θα πληρωθείς. Το ένθικτο. Ε? Το ένθικτο μας έδωσε κάτι. Θα μας απαντήσει τώρα. Για τη δημιουργία. Δεν είναι αυτό. Ναι. Δεν είναι. Γιατί λέει, διότι ούτε στον Άβελ ανταπέδωσε ακόμη τις αμοιβές. Προσέξτε. Ο λογισμός άλλα του έλεγε του Άβελ. Δηλαδή,
Ούτε και οι γονείς του τον μάθανε, λέει ο Χρυσόστομος. Οι γονείς του δεν τον μάθανε, αφού ήταν παραβάτες. Γεννήθηκε μετά την παράβαση. Οι γονείς ήταν στην αμαρτία μέσα. Το γεννάνε χωρίς να διδάξουνε. Ξέρεις, παιδί μου, κάνεις καλό, θα πληρωθείς καλό στην άλλη ζωή. Που σημαίνει, λέει ο Χρυσόστομος, ότι έκανε το καλό και γνώριζε ότι θα πληρωθεί οπωσδήποτε. Θα πληρωθεί οπωσδήποτε. Αφού λοιπόν δεν την πήρε την πληρωμή, αλλά γεύτηκε το θάνατο, θα την πει την πληρωμή. Δεν γίνεται να υπάρξει άδικος και να μην πληρωθεί, όπως και να έχει. Όπως και άγιος και να μην πληρωθεί. Κοιτάξτε κάτι, κάνουμε ένα τεράστιο λάθος, ένα τεράστιο λάθος. Πάμε να κρίνουμε με τούτο εδώ, με το μυαλό μας, τον τρόπο που ζει ο Άγιος. Πάμε να κρίνουμε το μυαλό μας ορισμένα γιατί που η λογική δεν θα μπορέσει ποτέ να τα εξηγήσει. Άλλα λέει η λογική η ανθρώπινη και άλλα λέει η θεία λογική, πώς θα το κάνω. Δεν ταιριάζει η λογική του ανθρώπου, η λογική του Θεού. Άντε τώρα οι Απόστολοι βγήκαν και κηρύξαν στον κόσμο και τους είπε θα κηρύξετε και θα υποφέρετε καθημερινά. Το χωράει η λογική εκεί του πράγμα. Σε καμιά περίπτωση. Πάω, δουλεύω, θέλω να πληρωθώ. Αφού έκανα τη δουλειά μου, θέλω πληρωμή. Οι Απόστολοι δούλευαν και είχαν κάθε μέρα λείπει το ξύλο και φυλακές. Και δεν σταμάτησαν. Και δεν σταμάτησαν. Που σημαίνει η πίστη είναι δέντρο που φουντώνει. Σε γεμίζει, λέει. Αγαπάς το Θεό, το λέει ο Πατήρ Παΐσιος. Τότε λέει, σου καίει τα σωτικά μέσα η αγάπη του Θεού και στη φωτιά πέφτεις και δεν καταλαβαίνεις. Σου τα καίει τα σωτικά. Όλοι οι Άγιοι ζούσαν με εκείνο το πρόγραμμα, με εκείνη τη ζωή, ότι ζούμε εν Χριστώ και αφού ζούμε εν Χριστώ μας τα καίει τα σπλάκνα. Προχωράω λίγο. Υπάρχουν και περιπτώσεις. Προσέξτε να δείτε κάτι. Ο Άβελ έφυγε έτσι. Ο Νόε, πόσα χρόνια έκανε τα Άγια να φτιάξει την Κιβωτό? 140. 100. 100 χρόνια. 100 χρόνια. Ξέρετε που τον έβλεπαν και έφτιαξε την Κιβωτό, τι λέγανε? Το έχετε υπόψη σας. Ας είναι το υπόψη σου. Πες το. Τι να πω. Ναι, τον έλεγανε ηλίθιο. Τρελάθηκε. Τρελάθηκε. Είναι τρελός. Είναι τρελός. Τρελάθηκε του λέγανε. Δηλαδή. Πάρει, το ηλίθιος είναι πιο έτσι. Ναι. Γιατί έκανε 100 χρόνια να τη φτιάξει. Και αυτό ήταν από το Θεό σκόπιμο. Μήπως βρεθεί και κανένας και σωθεί. Αυτό ξέρετε τι λέει. Ήταν πληρωμή του αυτή. Ήταν πληρωμή του αυτή. Ναι. Ας τους αυτούς τους την έχει δώσει. Πάρε και ακούνε θρησκευτικά. Αυτή είναι η αιώνια τακτική του διαβόλου. Η όλη τακτική του. Και ο Νόε λέει, εμπέχτηκε ο Νόε. Γιατί κοίταξε τι λέει, την εποχή του τρώγανε και πίνανε. Και είχε φτάσει η αμαρτία στο κατακόρυφο. Στο κατακόρυφο. Και δεν ήταν νόμο της Καινής Διαθήκης τότε. Μόνο ο Νόε. Ναι. Μόνο ο Νόε ήταν που στεκόταν στο θέλημά του. Η οικογένεια του Νόε. Ε? Η οικογένεια του Νόε. Όταν λέμε, ναι, οικογένεια. Ναι, σωστό, έτσι, οικογένεια του λέω, ναι. Και αυτή τη γλίτωσε από τον κατακλυσμό. Λέει, πνίγηκαν και αυτοί που δούλευαν για την Κιβωτό. Αυτοί δεν μπήκαν μέσα, οι εργάτες, δηλαδή όσοι εργαζόντουσαν. Η οικογένεια μόνο μπήκε μέσα, τα άτομα, πόσα ήταν, 6-7 άτομα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι έχει να πει αυτό, Δημητράκη, ότι ο Νόε μόνο αυτός ήταν ο έξυπνος. Δεν μιλάμε για ξυπνάδα. Μιλάμε για υπακοή στο πρόβλημα του Θεού. Λέει, ζεις κάτω από το θέλημα του Θεού. Ο Θεός είναι σκέπη. Σκέπη, κρατεά και προστασία που λέμε σαν ανθρωπάς της Παναγίας. Μα ο Άβελ είχε τη σκέπη του Θεού. Και στη σκέπη του Θεού είναι και θα είναι. Ο άλλος
Ο άλλος ούτε είχε, αφού δεν θέλει, ούτε θα έχει τη σκέπη του Θεού. Ούτε. Ξέρετε ποια είναι η πληρωμή που παίρνουν όσοι αγωνίζονται στον κόσμο αυτό. Ένας αγωνιστής χριστιανός διεξάγει αγώνα όχι για να εξοντώσει τον Δημήτρη ή τον άλλο Δημήτρη, να νεκρώσει τα πάθη του που βασανίζουν τον κόσμο. Τα λέμε πάθη, το θυμό που τον κάνει τον άλλο και τρέμει. Το φθόνο που το έχουμε για πολύ μικρό πράγμα. Που βλέπεις τον άλλον και σε κεντάει, μωρέ, γιατί να πάει μπροστά αυτός και να μην είμαι εγώ και σε τρυπάει κάθε μέρα και όλη την ημέρα. Να βλέπεις γενικά την πρόοδο των άλλων, τη χαρά των άλλων και ενώ έχουν χαρά οι άλλοι, εσύ να είσαι εμπιθυσμένος στη λύπη. Αυτό έχει να πει πέρατος. Λέει ο Άγιος Βασίλειος ότι εκείνος που στεναχωριέται για την πρόοδο του αλλού, που λέγεται φθονερός, δεν είναι παρά ένας ολόγυμνος άνθρωπος που τον έχουν δέσει σε ένα δέντρο και το χτυπάνε όλοι με τα μέλη τους. Όλοι, δεν υπάρχει ένας που μην το χτυπάει. Γιατί ο ένας είναι ωραίος, του περνάει βέβαιος. Γιατί ο άλλος έχει λεφτά, του περνάει βέλος μέσα του. Γιατί ο άλλος προοδεύει τα παιδιά του, του περνάει άλλο βέλος μέσα του. Γιατί έχει υγεία ο άλλος, του περνάει βέλος μέσα του. Δηλαδή ο φθονερός αυτοχτυπιέται. Λοιπόν ο χριστιανός με τη χάρη του Θεού προσπαθεί να πετάξει από μέσα του τα βέλη του πονηρού, τα αγκάθια που έχει, να μην το τρυπάνε και ζει τον παράδεισο από τούτη την παρούσα ζωή. Τι ώρα είναι που δεν σας παρακαλώ. 10. Έχει τερματίσει. 10. Ε? Και 10. Λοιπόν, τελειώνοντας, αν θέλουμε, τελείωσε εσύ, αν θέλουμε